Τελικά η Κύπρος ζήτησε χρηματοδοτική στήριξη, αλλά τελικά μόνο τον Ιούνιο του 2012, πέρυσι δηλαδή. Είναι ατυχές το ότι χρειάστηκε πάνω από μισό έτος προκειμένου η Κύπρος να αποδεχθεί την δεινότητα, τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς επίσης και την μη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου. Και είναι επίσης ατυχές το ότι χρειάστηκαν άλλοι 9 μήνες στην Κύπρο προκειμένου να καταλήξει μια συμφωνία με το Eurogroup. Η αναποφασιστικότητα, οι καθυστερήσεις, αλλά και πολύ σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί περιορισμοί ουσιαστικά περιόρισαν πάρα πολύ τις εναλλακτικές λύσεις. Τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ήταν έτοιμα να χορηγήσουν χρηματοδοτική υποστήριξη της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Κύπρος θα έπρεπε με τη σειρά της να κινητοποιήσει σημαντικούς εσωτερικούς πόρους προκειμένου να καλύψει το υπόλοιπο των χρηματοπιστωτικών της αναγκών μέσω δημοσιονομικών μέτρων και μέσω ενός επιμερισμού του βάρους με τους πιστωτές του τραπεζικού της τομέα. Το Μάρτιο η οικονομική κατάσταση είχε επιδεινωθεί τόσο πολύ που τελικά το σενάριο μιας πιο βαθμιαίας οικονομικής προσαρμογής δεν μπορούσε πλέον να χρησιμοποιηθεί. Τώρα εστιαζόμαστε περισσότερο στην εφαρμογή του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας, το οποίο πραγματικά θα υποστηρίξει την Κύπρο στο να διορθώσει τις υπερβολικές οικονομικές ανισορροπίες. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι να μεταρρυθμιστεί ο τραπεζικός τομέας μέσω βαθιάς αναδιάρθρωσης, να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο υγιές επίπεδο των δημοσίων οικονομικών και να δημιουργηθούν οι απαραίτητες συνθήκες για την οικονομική ανάκαμψη και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε έναν μικρότερο αλλά πιο ανθεκτικό και πιο διαφανή τραπεζικό τομέα στη χώρα. Η μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, καθώς επίσης και η αποτελεσματική εφαρμογή του πλαισίου αυτού, αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στοιχείο, αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση από τον ESM. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέκεται δίπλα στον κυπριακό λαό, προκειμένου να τους βοηθήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές και προκειμένου να καταφέρουν να ανακτήσουν την οικονομία τους. Θα δώσουμε τεχνική υποστήριξη στην Κύπρο μέσω μιας ομάδας υποστήριξης. Και βασιζόμαστε και στη δική σας υποστήριξη προκειμένου να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους απαραίτητους πόρους για την Κύπρο πολύ γρήγορα και ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια κάποια προσωπική τώρα παρατηρήση και να ολοκληρώσω κατά αυτόν τον τρόπο το λόγο μου. Για 5 χρόνια εργάστηκα πολύ σκληρά ως επίτροπος για θέματα διεύρυνσης και προσπάθησα να διευκολύνω την επανένωση της Κύπρου. Λυπάμαι πραγματικά που δεν έχει επιτευχθεί κάποια αποφασιστική πρόοδος ακόμα. Σήμερα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η επανένωση της νήσου θα έδινε μια πολύ ισχυρή όθηση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου. Πιστεύω ότι είναι τώρα πραγματικά η κατάλληλη στιγμή να δοθεί μια νέα πνοή στην διαδικασία εκείνη που θα οδηγήσει στην επανένωση της νήσου. Παρά τα πρωτόγνωρα μέτρα που ελήφθησαν μέχρι τώρα, ο τραπεζικός τομέας ακόμη δεν έχει σταθεροποιηθεί. Η ρύθμιση επιμερισμού του βάρους επηρέασε αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταθετών και απέτησε την εφαρμογή προσωρινών και αναλογικών κεφαλαιακών ελέγχων και περιορισμών στις αναλήψεις των καταθέσεων. Η βραχυπρόθεσμη κίνδυνη είναι υψηλή, επειδή η βαθιά ύφεση αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τους ισολογισμούς των τραπεζών. Η στήριξη της μεγαλύτερης τράπεζας στον ΕΛΑ εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά υψηλή. Έτσι χρειάζονται σταθερά βήματα για να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και να επαναοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη στη βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος. Θα ήθελα τώρα να στραφώ στα διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από την εμπειρία της Κύπρου. Και νομίζω ότι η περίπτωση της Κύπρου θύμισε σαφώς πόση σημασία έχει να έχουμε θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης το ταχύτερο δυνατόν, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να σπάσουμε την αρνητική αλληλεπίδραση μεταξύ δημοσίου και των τραπεζικών συστημάτων.